και από τους κυνηγούς και τον κύριο Λιπάκη. Πάμε να ανοίξουμε ένα θέμα που έχει να κάνει με την ενδοοικογενειακή βία και με περιστατικά κακοποίησης κατά τη διάρκεια της πανδημίας, κατά τη διάρκεια του κορονοϊού, κατά τη διάρκεια τόσο του πρώτου όσο και του δεύτερου lockdown. Πάμε να συνομιλήσουμε με την κυρία Μέρη Παχιαδάκη, πρόεδρος βέβαια του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου. Κυρία Παχιαδάκη, την καλησπέρα μου, πώς είστε? Καλησπέρα, καλησπέρα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Είναι μια δύσκολη περίοδος που διανύουν πάνω κάτω όλοι οι Έλληνες. Και μια δύσκολη περίοδος φαντάζομαι που περνούν και που βιώνουν πολλές οικογένειες, όχι όμως λόγω του lockdown και της πανδημίας και του κορονοϊού, αλλά των καταστάσεων που βιώνουν και περνούν μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Καλησπέρα και πάλι χρόνια πολλά στο Μεγάλο Κάστρο. Νομίζω ότι σήμερα είναι γιορτή, δεν πειράζει όπως είναι, όμως εμείς τη δεχόμαστε γιατί αυτό σημαίνει Ηράκλειο. Τώρα ως προς το θέμα της κακοποίησης. Η αλήθεια είναι πως η προηγούμενη καραντίνα πρέπει να πω πως ήταν διδακτική για μας και ειδικότερα για το φορέα μας, αλλά βεβαίως και για όλη την κοινωνία. Πραγματικά κολυμπήσαμε σε αχαρτογράφητα νερά, όμως καταφέραμε και βρήκαμε το δρόμο μας. Αυτό τι σημαίνει? Καταφέραμε και αμέσως ενεργοποιηθήκαμε στην προηγούμενη περίοδο. Έτσι ανοίξαμε από μία γραμμή, σώσ' που έχουμε, ανοίξαμε τρεις γραμμές για να μπορούν οι άνθρωποι, οι γυναίκες, αλλά να πω και εδώ ότι πολλές φορές έχουμε και τα παιδιά μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας και να αναφέρουν τα δύσκολα προβλήματα που περνούν μέσα σε μια κακοποιητική οικογένεια. Τα περιστατικά λοιπόν αυξάνονται, μειώνονται συμπερασματικά, θρηστικά, τι προκύπτει? Α, βέβαια. Είναι δυνατόν να μειώνονται, δεν υπάρχει περίπτωση. Από το αντίστοιχο περσινό διάστημα θα έλεγα, πιστεύω ότι ανεβήκαμε πάνω από 30%. Πάνω από 30% τους τελευταίους μήνες? Την εποχή της καραντίνας. Την εποχή της καραντίνας. Ναι. Βεβαίως υπήρχαν πολλά διαφορετικά στοιχεία, τα οποία στοιχεία μας οδήγησαν να έχουμε ένα καινούριο τρόπο αντιμετώπισης και εφόσον είχαμε καινούρια αιτήματα από τις ωφελούμενες, τις δυνητικά ωφελούμενες ή ωφελούμενους. Στις γραμμές που σας λέω ότι είχαμε, πάρα πολλές φορές η επικοινωνία γινόταν τις πρωινές ώρες ή τέλος πάντων τις βραδινές ώρες θα έλεγα, επιλέγοντας κάποιο χρονικό διάστημα που ο θήτης θα κοιμόταν ή θα ήταν αναπαιμένο κλπ. Νομίζω ότι τότε ένιωθε καλύτερα για να μιλήσει και να πει το πρόβλημά της, γιατί να ξέρετε πάντα ότι στην περίπτωση δική μας η γυναίκα θέλει να μιλήσει, θέλει να ακούσει μια φωνή. Και μας βοήθησε πάρα πολύ ένα πρόγραμμα που είχαμε που ονομάζεται Εξαποστάσεως Συμβουλευτική, που μας βοήθησε πάρα πολύ ώστε να μπορούμε να συμβουλέψουμε αυτές τις γυναίκες και να τους πούμε το πώς θα μπορούν να επιβιώσουν μέσα στη δύσκολη κατάσταση που βρισκόταν. Μάλιστα, λοιπόν, να καταλήξουμε και να πούμε και να πείτε μάλλον σε όσες γυναίκες, σε όσα παιδιά, σε όσες οικογένειες ανεβαίνουν το δικό τους γολγοθά μέσα από αυτό το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας που σημειώνει έξαρση το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία χρόνια, ότι μπορούν να σηκώσουν το τηλέφωνο και να βρουν λύση ακόμα και σε περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη όπως είναι αυτή της πανδημίας. Βεβαίως. Γι' αυτό πέρα από όλα ετοιμάσαμε και 10 πληροφοριακές συμβουλές, ναι, για να συμβουλέψουμε τις γυναίκες το πώς θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα στο σπίτι μέσα, εφόσον ξέρετε είναι πάρα πολύ δύσκολο το να είσαι έγκλειστος μαζί με το θύμα και ο θήτης μαζί. Είναι ευρηματικοί, θα έλεγα, οι τρόποι τους οποίους εμείς αναφερθήκαμε τότε και τώρα, αξιοποιώντας φορείς οι οποίοι παραμένουν ανοιχτοί, όπως τα σούπερ μάρκετ, τα φαρμακεία παράδειγμα, και θα πρέπει να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους αυτούς που κατάφεραν να μας βοηθήσουν και μάλιστα μέσα από αυτούς τους διάβλους να φέρουμε
ένα αποτέλεσμα, αυτό το τοποθούμενο αποτέλεσμα. Κυρία Παχιαδάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας και να τα πούμε πολύ σύντομα, καθώς οι εξελίξεις τρέχουν. Φαντάζομαι σε ορισμένο χρονικό διάστημα θα έχετε και νέα δεδομένα, στοιχεία τα οποία θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλό ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.